Γεια σας κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε τις ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα. Νεκροσυνοπιλότος του ελληνικού μαχητικού τύπου Μοιράζ 2000 που κατέπεσε ανοιχτά της Κύρου, την είδηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Οι τουρκικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι κανένα αεροσκάφος της Τουρκίας δεν πετούσε στην περιοχή την ώρα της πτώσης. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Κοτζιά Ντιμητρόφ. Αυτά που μένουν είναι τα πιο δύσκολα, δήλωσε ο Έλληνας υπέξ. Σοβαρή επιπλοκή στην υγεία του 52χρονου που πυροβολήθηκε στο σπίτι του στην Κηφισιά. Ο επικεφαλής πολιτικός αναλυτής των Financial Times, Phil Steven, ξεκαθάρισε πως είναι απολύτως προφανές ότι ο Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Αντιστάθηκα με το να τον απομακρύνω από πάνω μου, λέει σοκαρισμένη 25χρονη οδοντίατρος. Για περισσότερες ειδήσεις στο Μήνυμα TV.